ξεκινήσατε. Η απόψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και θα ακούσετε κάποια πράγματα για τη ζωή του. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε την 4η Μαρτίου 1851 και απεβίωσε την 3η Ιανουαρίου 1911. Υπήρξε κορυφαίος λογοτέχνης, επωνομαζόμενος ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων. Έγραψε διηγήματα και μυθιστορήματα, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στην ελληνική λογοτεχνία. Πατρίδα του ήταν η Σκιάθος και οι γονείς του ο ιερέας Αδαμάντιος Εμμανουήλ και η αγγελική το γένος Μωραϊτίδη. Μεγάλωσε ανάμεσα σε 9 παιδιά. Τα 2 πέθαναν μικρά και εξοικειώθηκε νωρίς με τα εκκλησιαστικά πράγματα, τη θρησκευτική ατμόσφαιρα, τις λειτουργίες, τα εξοκλήσια και την ήσυχη ζωή του νησιώτικου περίγυρου. Όλα αυτά του διαμόρφωσαν ένα γνήσιο ορθόδοξο χριστιανικό ήθος και τρόπο ζωής που τα διατήρησε με πείσμα ως το τέλος της ζωής του. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο νησί του, εσωτερικώς στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού. Εκεί γαλουχήθηκε με την ευλογημένη παράδοση των κολυβάδων μοναχών του Αγίου Όρους, γεγονός που αντανακλάται στα έργα του αλλά και στην όλη βιωτή του. Φίτησε με πολλές διακοπές λόγω οικονομικών δυσκολιών στο γυμνάσιο, στη Χαλκίδα και το Πειραιά και το τελείωσε στο Βαρβάκιο της Αθήνας. Πάντα φτωχός, άρχισε από μαθητής να κερδίζει το ψωμί του με παραδόσεις και προγυμνάσεις μαθητών. Το 1872 επισκέφτηκε το Άγιο Όρος μαζί με το φίλο του Νικόλαο Διανέλο, αργότερα νύφωνα μοναχό, όπου παρέμεινε 8 μήνες ως δόκιμος μοναχός. Ο συνθέτης Χρήστος Τσιαμούλης έχει αφιερώσει τον δίσκο του «Άθος ο Εμός» στο Άγιο Όρος, ένα από τα τραγούδια του θρησκού είναι και αυτό που ακολουθεί «Αγιονορίτες Καλογύρι». Thank you.
Μη θεωρώντας τον εαυτό του άξιο να φέρει το αγγελικό σχήμα, επέστρεψε στην Αθήνα και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου. Παρόλες τις προσπάθειες που έκανε, δεν την τελείωσε, γιατί η φτώχεια, η ανέχεια και η επισφαλής υγεία του του στάθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια. Το ότι δεν πήρε το δίπλωμά του στενοχώρησε πολύ τον πατέρα του, ο οποίος τον περίμενε να γυρίσει καθηγητής στο νησί και να βοηθήσει τις τέσσερις αδελφές του. Οι τρεις από αυτές παρέμειναν ανήπαντρες και του παραστάθηκαν με αφοσίωση σε όλες τις δύσκολες στιγμές του, όπως όταν απογοητευμένος από τη ζωή της Αθήνας αναζητούσε καταφύγιο στη Σκιάθο. Οι οικονομικές του ανάγκες ήταν πολλές και σύντομα αναγκαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα. Από τη στιγμή που γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο, άρχισε να δημοσιογραφεί και να κάνει μεταφράσεις από τα γαλλικά και αγγλικά που είχε μάθει σε βάθος και που λίγοι τα γνώριζαν τόσο καλά στην εποχή του. Οι απολαβές του όμως ήταν πενιχρές και αναγκαζόταν να ζει σε φτωχικά δωμάτια, πάντα ολιγαρκής και λιτοδίαιτος. Η θέση του καλυτέρευσε κάπως όταν γνωρίστηκε με τον δημοσιογράφο και εκδότη Βλάση Γαβριλίδη, που ίδρυσε την περίφημη για την εποχή της εφημερίδα Ακρόπολη. Η ζωή του όμως δεν άλλαξε. Αν και η αμοιβή του από την εργασία του στην Ακρόπολη ήταν υπέρογη για την εποχή, έπαιρνε 200 και 250 δραχμές το μήνα, η οικονομική του κατάσταση στάθηκε για πάντα η αδύνατη πλευρά του. Όταν έπαιρνε το μισθό του, πλήρωνε τα χρέη του στην ταβέρνα του Κεχρημάνη, όπου έτρωγε 27 ολόκληρα χρόνια, έδινε τον νίκη, έστελνε στη Σκιάθο, μοίραζε στους φτωχούς, σπαταλούσε χωρίς σκέψη για την αυριανή μέρα. Άπλητος, απεριποίητος, σχεδόν κουρελής, ενώ μπορούσε να ζει με αξιοπρέπεια, σκορπούσε τα λεφτά του και μόνο κάθε πρωτομηνιά είχε χρήματα στην τσέπη του. «Κατ' εκείνη την ημέρα συνέβη να είμαι πλούσιος», είχε γράψει κάπου. Ήταν λιτότατος και ασκητικός και όλα αυτά, μαζί με τον τρόπο που ζούσε, ήταν απόρρια του βαθύτατα ορθόδοξου χριστιανικού ήθους του. Τηρουμένων των αναλογιών, ζούσε μία μορφή διαχριστών σαλότητος, ακατανόητη από το κοσμικό πνεύμα. Ενδεικτικό της σχέσης του με τα χρήματα είναι το περιστατικό που αναφέρει ο Παύλος Νιρβάνας. Όταν ο Παπαδιαμάντης ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εφημερίδα «Το Άστι», ο διευθυντής του προσέφερε μισθό 150 δραχμές. Η απάντηση του Παπαδιαμάντη ήταν «Πολλές είναι 150. Με φτάνουνε 100». Γενικά στη ζωή του ήταν απλησίαστος, παρότι πολλοί επιφανείς Αθηναίοι της εποχής πάσχιζαν να το γνωρίσουν. Η θελημένα τους απέφευγε. Ελάχιστοι ήταν οι φίλοι του, όπως ο συγγραφέας και ερευνητής Γιάννης Βλαχογιάννης, ο ποιητής Μιλτιάδης Μαλακάσης και ένας δυο άλλοι. Του άρεσε να ζει στον κλειστό εσωτερικό του κόσμο και να ζητά την πνευματική ανακούφιση, ζωγραφίζοντας τις αναμνήσεις του στα ποίηματά του και τον ποιητικότατο πεζό του λόγο στα διάφορα διηγήματά του, που τα περισσότερα ξαναζωντανεύουν τους παλιούς θρύλους, τα ήθη και τη ζωή του νησιού του. Αυτός, ο ηθελημένα, περίεργος και απόκοσμος τρόπος ζωής, με την παράλληλη προσήλωσή του στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τη λειτουργική της παράδοση, τον έκαναν να μοιάζει με κοσμοκαλόγερο. Συνήθιζε να ψάλει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελισσαίου στο μοναστηράκι, ως δεξιός ψάλτης. Στον ίδιο ναό έψαλε ως αριστερός ψάλτης ο εξάδελφός του συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και πολύ αργότερα ο αείμνηστος Σίμωνας Καράς, ενώ λειτουργούσε ο Άγιος Παπανικόλας Πλανάς. Και όλα αυτά σε μια Αθήνα που εναγωνίως και απεγνωσμένα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είχε προσιλωμένα τα αισθητήριά της προς την Ευρώπη. Δύο πρόσωπα που υπεραγαπούσε ήταν πρώτον η κυρία Θεοτόκος, την οποία είχε γράψει παρακλητικό κανόνα που δυστυχώς δεν τον ολοκλήρωσε, και δεύτερον η μητέρα του, στην οποία είναι αφιερωμένο το ποίημα του «Το σκοτεινό τριγώνι». Θα το ακούσουμε μελοποιημένο από τον Μιχάλη Λιαπάκη. Μιχάλη Λιαπάκης.
σκότεινο τριγώνι. Παπαδιαμάντη, μέρα με τη μέρα γινόταν δυσκολότερη. Η εκούσια παινία του, το ποτό και η ασυλλόγιστη απλοχεριά του έγιναν αιτία να φτάσει σε απελπιστική κατάσταση παράλληλα με την επιβάρυνση της υγείας του. Οι φίλοι του, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Παύλος Νιρβάνας, Αριστομένης Προβελέγγυος και άλλοι, κατάφεραν να συγκεντρώσουν ένα χρηματικό ποσό από μια γιορτή προς τιμήν του, προκειμένου να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Πράγματι, ο Παπαδιαμάντης κατόρθωσε να πληρώσει τα χρέη του, να αγοράσει για πρώτη φορά καινούρια ρούχα και ετοιμάστηκε να επιστρέψει στη Σκιάθο. Μάταια ο Παύλος Νιρβάνας, που ήταν και γιατρός, προσπάθησε να τον πείσει να εισαχθεί σε νοσοκομείο. Στα τέλη του Μαρτίου του 1908 έφυγε για το νησί του με σκοπό να μην ξαναγυρίσει στην πόλη της δουλοπαρικίας και των πλουτοκρατών, όπως ο ίδιος έγραψε. Στο νησί του, όπου έγραψε και τα τελευταία του διηγήματα, εξακολούθησε να κάνει τις μεταφράσεις που του έστελνε ο Γιάννης Βλαχογιάννης για να μπορεί να ζει. Μα ύστερα από λίγο, τα χέρια του πρίστηκαν, του ήταν δύσκολο να γράφει. Ο Παπαδιαμάντης εκοιμήθη τον Ιανουάριο του 1911, ύστερα από επιδείνωση της υγείας του. Οι τελευταίες του στιγμές περιγράφονται σε επιστολή που έστειλαν οι αδελφές του στο φίλο του Γιάννη Βλαχογιάννη και ο Παπαγεώργιος Ρήγας, που του παραστάθηκε, στον εκδότη του Ηλία Δικαίου. Τα αναφερόμενα στις επιστολές απαντούν στον μετέπειτα βιογράφο του Γεώργιο Βαλέτα, που άκρητα και ανιστόρητα γράφει μεταξύ άλλων ότι ο Παπαδιαμάντης στα έργα του διώχνει επίμονα από το νου του τη σκέψη ή τη θύμηση του θανάτου.
Να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω άκρητα και ανιστόρητα, όπως και πολλά άλλα παρόμοια, που μερικά μόνο θα αναφέρουμε στη συνέχεια, παπαγαλίζονται και σήμερα από κάποιους στρατευμένους ιδεολογικά διανοούμενους, αλλά και μερικές φορές λέγονται όταν διδάσκεται ο Παπαδιαμάντης στα σχολεία. Απαντούν όμως οι επιστολές αυτές και σε εμάς τους σύγχρονους Έλληνες. Ήλθον ταυτοχρόνως και ο ιερεύς και ο ιατρός. «Μπα, τι θέλεις εσύ εδώ?» απευθύνθηκε στον ιατρό. «Ήρθα να σε δω», του λέγει ο ιατρός. «Να ησυχάσεις», του λέγει ο ασθενής. «Εγώ θα κάνω πρώτα τα εκκλησιαστικά και ύστερα να έρθεις εσύ». Είχε σώα στα σφρένας του μέχρι τέλους και επεθύμει να συγγράψει διήγημα. Ο νους του, μέχρι της τελευταίας του αναπνοής, ήταν αφιερωμένος εις τον Θεόν. Τρεις φορές εκκοινώνησε. Τρεις του διάβασαν τη μεγάλη ευχήν. Του έψαλαν αγιασμών και ευχέλαιων. Μόνος του, ο λίγας ώρας πριν αποθάνει, έστειλε να κληθεί ιερεύς για να κοινωνήσει και πάλιν. «Ξεύρεις, μήπως αργότερα δεν καταπίνω», έλεγε. Την εσπέραν της 2ης Ιανουαρίου, παραμονή του θανάτου του, «Ανάψτε ένα κυρί», είπε. «Φέρτε μου ένα βιβλίο», δηλαδή εκκλησιαστικό βιβλίο. «Το κυρίον ηνάφθη». Επρόκειτο δε να έλθει και το βιβλίον. Αλλά πάλιν από καμόν ο Παπαδιαμάντης είπε, «Αφήστε το βιβλίο. Απόψε θα υπώ όσαν θυμούμαι απ' έξω». Και ήρχισε ψάλλον τρεμουλιαστά, «Τη χείρα σου την αψαμένην, τροπάριον εκ της ακολουθίας των ορών της παραμονής των φώτων». Αυτό ήταν και το τελευταίο ψάλσιμο του Παπαδιαμάντη, ώστις την ιδία νύκτα παρέδωκε την ψυχή του εις χείρας του πλάστου. Ο τρόπος λοιπόν του θανάτου του δεν δείχνει άνθρωπο που τον διώχνει επίμονα από το νου του, αλλά και πολλά από τα έργα του, όπως η Συντέκνησα, που αναφέρεται σε ένα μικρόν νήπιον που είχε ζήσει μόνο 5 ημέρας εις τον κόσμο εν μέσω χιόνων και παγετών, αλλά και απαντά στο αναπάντητο έξω από την εκκλησία ερώτημα «Γιατί πεθαίνουν τα νήπια?» είναι έργα μελέτης θανάτου. Και πάλιν το Παπαδόπουλον, καθώς εκράτη το αγιασματάριον και μουρμούριζε τις λέξεις μαζί με τον πατέρα του, δεν εκρατήθη να ερωτήσει «Γιατί παπά πεθαίνουν τα μικρά παιδάκια?» Ως απάντησης στην ερώτηση, επήλθε το τελευταίο τροπάριον, το δόξα. Άλγος του Αδάμ εχρημάτισεν η του ξύλου απόγευσης πάλε εν εδέμ. Δι' αυτού γάρ εισήλθεν ο θάνατος, παγγενή κατεσθείων των άνθρωπων. Ήτα η εκφορά έγινεν έξω του Ναΐσκου των ταξιαρχών. Η γραία η Συντέκνησα εκράτη το μικρόν πρόχειρον φέρετρον εν είδη λίκνου. Ο ιερεύς με μαχαιρίδιον εχάραξεν επάνω εις ένα κεραμίδι σταυροειδός Ιησούς Χριστός νικά. Ήτα γη ή και εις γη να πελεύσει και τα λοιπά. Το μικρόν πλάσμα κατήλθε να κοιμηθεί των χρόνιων ύπνων υποκάτω από τα σχιώνας. Δεν τραβάει λοιπόν παραπετάσματα γελαστά μπροστά στο θάνατο όπως τον κατηγόρησαν, αλλά αντιμετωπίζει το τέλος όπως είχε μάθει μέσα στην αγκαλιά της μητέρας εκκλησίας, όπου ο θάνατος κατεπόθη εις νίκος. Άλλοι τραβούν παραπετάσματα γελαστά, βαλσαμώνοντας πεθαμένους ηγέτες και τοποθετώντας τους σε μαυσολία ή αποχαιρετώντας τους οικείους τους νεκρούς εν είδη κυλιωμένου διαδρόμου πίσω από τζαμαρίες μέχρι να καταλήξουν στον Κλίβανο. Το τρίτο μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη, η Γιφτοπούλα, είναι ένα συγγραφικό τόλμα και στη σύλληψη και στη σύνθεση και στη μορφή. Είναι ένα μυθιστόρημα της άλωσης, ο θρήνος της πόλης, από ένα μεγαλοειδεάτη και βυζαντινό, τον περίφημο φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα. Thank you.
Μπράβο!